Τώρα αυτή, γιατί υπάρχει τέτοια αντιζηλία μεταξύ των επιστημόνων? Γιατί υπάρχουν, έχουν κυκλοφορήσει και βιβλία, ας πούμε, υπάρχουν ότι για αυτές τις αντιζηλίες μεταξύ τους. Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και στο πιο ψηλό επίπεδο, θα έλεγα, που γίνεται, υπάρχει η περίφημη αντιζηλία του Νεύτωνα με το Λάιμνιτς. Έτσι, το 17ο ή 18ο, αρχές του 18ου αιώνα. Περί της, για το ποιος ανακάλυψε πρώτος το απειροστικό λογισμό. Ενώ βέβαια, εντάξει, και οι δύο ήταν κληρονόμοι μιας μεγάλης παραδόσεως που αρχίζει από τον Αρχιμπίδη. Και μάλιστα ο δάσκαλος του Νεύτωνος, ο Μπάρο, είχε μια σημαντική συμβολή, γιατί αυτός βρήκε την αντίστροφη σχέση της διαφόρησης με την ολοκλήρωση. Αλλά εντάξει, βέβαια, αυτοί το προχωρήσανε αρκετά πιο πέρα, ας πούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ο Νεύτων έκανε και όλες τις, ας πούμε, την έλυσε με βάση αυτό τα προβλήματα στη φυσική και ιδίως στην ουράνια μηχανική. Αλλά δεν πάβει όμως, είχαν και οι δύο αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, τη φιλοδοξία, ας πούμε. Ναι. Πάντως αυτή η αντιζηλία, αυτή η αντιπαλότητα, αυτός ο συναγωνισμός, μάλλον είναι μια κινητήρια δύναμη να οθεί τα πράγματα προς τα μπρος, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια τάση, ας πούμε, μια αναγνώριση, έτσι δεν είναι? Περισσότερο θετικά μπορεί να το δει κανείς. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο όμως, γιατί ας πούμε ο Αρχιμίδης δεν είχε κανέναν αντίπαλο ή αντίζηλο. Ήταν μοναδικός πάνω από όλους εκείνη την εποχή. Και παρόλα τα αυτά δεν χρειάστηκε δηλαδή αυτό το κίνητρο. Τώρα, αλλά είναι όμως, αποτελεί κίνητρο όμως για ορισμένους. Ναι, κίνητρο είναι για τις ΗΠΑ και το γεγονός ότι τα μεγάλα της πανεπιστήμια ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, ποιο θα προσελκύσει τους καλύτερους επιστήμονες που θα προάγουν την έρευνα και τη διδασκαλία, έτσι δεν είναι? Ναι, το Princeton για παράδειγμα είναι ένα από αυτά. Ναι, έτσι δεν είναι, το Princeton. Το οποίο ανταγωνίζεται με τον Berkeley. Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, το Princeton εξαρτάται από τον τομέα που συζητάμε. Αλλά για τα μαθηματικά βασικά. Υπήρχε μια πρώτη εποχή, εντάξει, δεν πάω πολύ παλιά, γιατί πολύ παλιά βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν η Ευρώπη. Αλλά ας πούμε στη δεκαετία του 20 μου φαίνεται ήταν το Χάρβαρντ το πρώτο. Γιατί υπήρχε εκεί ο Τζορτζ Ντέιβιντ Μπίρκοφ που είχε κάνει πολλά σημαντικά στην κλασική μηχανική και ώρα συνεχίζοντας τη δουλειά του Πουανκαρέ. Μετά όμως από γύρω στο 1930 και μετά μαζεύτηκε πολλοί κόσμος στο Princeton. Βέβαια ήταν και ο Einstein στο Institute for Advanced Studies, ο Hermann Weyl, ο John von Neumann, ο Solomon Lefsis και πολλοί άλλοι, ας πούμε. Και ο Gödel, παραδείγματος χάρη που αναφέραμε πιο πριν, ο Church κλπ. Δηλαδή, να σας αναφέρω, αρκεί να σας αναφέρω ότι το περιοχή του Princeton έχει 30 βραβεία Νόμπελ. Έτσι. Βέβαια, τα βραβεία Νόμπελ είναι στη φυσική, έτσι, δεν είναι στα μαθηματικά. Ναι. Όμως στα μαθηματικά δεν υπάρχει μαθηματικά Νόμπελ. Υπάρχει τώρα αυτό το Abel Prize, που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Αλλά η φήμη που είχε στα μαθηματικά ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί στη φυσική υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια. Τότε δηλαδή, για μια τουλάχιστον από το 30 μέχρι περίπου το 90, θα έλεγα, δηλαδή 50-60 χρόνια, για να μην είμαι και ακριβώς έτσι σαφής, πάνω από 50 χρόνια είχε την πρωτιά αναμφισβήτητη, ας πούμε, στην Αμερική. Βέβαια μετά από ένα σημείο θα έλεγα ότι το MIT και το Harvard, δηλαδή η Βοστόνη πάλι, είναι περίπου στα ίδια. Δεν νομίζω το Berkeley. Μάλλον σήμερα. Γιατί το θέμα είναι το Berkeley είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Έχει πολλούς καθηγητές. Οι καλύτεροι από αυτούς συναγωνίζονται τους καλύτερους του Princeton. Στο Princeton όμως έχει λίγους καθηγητές. Επομένως, ακόμα και ο κατώτερος από όλους είναι πολύ μεγάλης, πολύ ψηλής τάξης. Τι τους κάνει, τι τα κάνει, τα μαζεύουν τους καλύτερους επιστήμονες, έχουν χρήματα και μαζεύουν τους καλύτερους επιστήμονες από όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Τους παρέχουν άνεση στην διδασκαλία. Ο Wiles, ας πούμε, που είναι Βρετανός, γιατί δεν γυρίζει, ας πούμε, στην Αγγλία? Ναι. Εσείς γιατί γυρίσατε? Ήρθατε από το Princeton, γιατί φύγατε από το Princeton? Ναι. Κοιτάξτε, η σύζυγός μου, έτσι, έχω παντρευτεί δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν Αμερικανίδα.
Δεν μπορούσαμε, δεν αισθανόταν βέβαια, επειδή ήταν Ελληνίδα, είχε γεννηθεί εδώ κλπ. Δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο Princeton. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, βέβαια τις καθημερινές ήταν καλά, γιατί ήταν τα φοιτητάκια, ας πούμε, δίνανε ζωή στο μέρος. Τα Σαββατοκύριακα όμως μου έλεγε ότι ξέρεις, λέει εδώ, ενώ είναι ένα ηλιακό μέρος. Είναι σαν να έχεις πεθάνει και να μην το έχουν πει. Ήταν σίγουρα, υπήρχε μια νοσταλγία κλπ. Και μετά βέβαια πήρα μια άδεια και ήρθα σε ένα ταξίδι στο ETH. Το ETH έχει κάποια σύνδεση με το Princeton. Η σύνδεσή του είναι ο Αϊνστάιν. ETH είναι το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Δυτικής. Πού είμαι τώρα. Η σύνδεση των δύο ιδρυμάτων είναι ο Αϊνστάιν. Γιατί ο Αϊνστάιν ήταν φοιτητής στη Ζυρίχη, στο Πολυτεχνείο Ζυρίχης, και μετά για ένα διάστημα μικρό καθηγητής. Και ακολούθως πήγε στο Princeton, στο Institute of Advanced Studies, δηλαδή όχι αμέσως μετά, στο τέλος της ζωής ήταν αυτό, μετά το 30. Δηλαδή αμέσως ήταν και στο Βερολίνο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τότε μου προσφέρανε μία θέση η οποία ήταν καταπληκτική, γιατί μπορούσα να κάτσω μόνο ένα εξάμηνο, ας πούμε, το οποίο κατ' ουσίαν είναι τετράμηνο στην Ζυρίχη, και όλο το υπόλοιπο καιρό να είμαι στην Ελλάδα. Και αυτό έχω κάνει από τότε. Δεν σκεφτήκατε να κάνετε ακαδημαϊκή καριέρα στην Ελλάδα? Δεν σας ενδιαφέρε? Όχι, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα με ενδιαφέρει. Εγώ με ενδιαφέρει η έρευνα βασικά. Αυτό το σύστημα του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, το οποίο μου αφήνει, ας πούμε, όλο τον καιρό να αφοσιωθώ στην έρευνα, δηλαδή στο γραφείο μου εδώ στο σπίτι, και γι' αυτό μπόρεσα και έκανα ορισμένα έργα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, αυτό το έργο 600 σελίδες το έβγαλα μέσα σε 2 χρόνια. Εάν είχε κανείς όλα και διδακτικά καθήκοντα, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο.